και φίλες, γεια σας. Με λένε Χάρη και είμαι ο οικοδεσπότης σας σε ακόμη ένα επεισόδιο του Photography It's a Hobby After All. Είναι εβδομαδιαία εκπομπή που μιλάει για θέματα φωτογραφίας. Και είναι εκπομπή που σας ενημερώνει για όλα τα νέα στο χώρο. Και τέλος, την εκπομπή που επιδιώκει να γίνει το ευχάριστό σας διάλειμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Photography It's a Hobby After All. Στο σημερινό επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τα βήματα τα οποία ακολουθώ για κάθε φωτογραφία που βγάζω. Κάτι που μου δίνει τη δυνατότητα να παράγω φωτογραφίες σταθερά υψηλής ποιότητας, οι οποίες έχουν όλες τη δική μου εμφάνιση, αίσθηση και στυλ. Ακολουθήστε λοιπόν αυτά τα βήματα κάθε φορά που τραβάτε φωτογραφίες και μπορεί να δείτε μια βελτίωση στη φωτογραφία σας, όπως έκανα όταν άρχισα να χρησιμοποιώ μια πιο προσεκτική προσέγγιση για τη λήψη εικόνων. Πάμε να δούμε λοιπόν. Πρώτον, σκέφτομαι τη σύνθεση. Να σκέφτομαι αυτό που φωτογραφίζω μπορεί να ακούγεται προφανές, αλλά αυτό που έκανα συνήθως ήταν να φτάνω σε μια τοποθεσία, είτε αν ήταν διαφημιστική φωτογράφηση, είτε για μια ανατολή του ηλίου, να βγάλω τη φωτογραφική μηχανή, να αρχίσω να βγάζω φωτογραφίες, να βγάζω φωτογραφίες και τέλος. Και μετά πήγαινα σπίτι και διαπίστωνα ότι είχα ένα σωρό σκουπίδια. Οπότε σε μια φωτογράφηση όπου έχω θέμα την ανατολή του ηλίου προσπαθώ να βγάλω μία φωτογραφία. Σε μια αρχιτεκτονική λήψη κανονικά θα τραβήξω, ανάλογα με το μέγεθος της εργασίας προφανώς, 20-30 φωτογραφίες, ώστε να δώσω στον πελάτη γύρω στις 20 εικόνες. Οπότε πριν βγάλετε μία φωτογραφία σκεφτείτε τη σύνθεση. Πριν βγάλετε μία φωτογραφία περπατήστε τριγύρω και πάλι. Μη βγάλετε τη φωτογραφική σας μηχανή. Εντάξει, εγώ την έχω τη δική μου στο χέρι για να μην κρυμνείς, μαζί με έναν ημάντα καρπού για κάθε περίπτωση, αλλά περπατάω. Απλώς κοιτάζω τα πράγματα. Κοιτάζω πώς αντιδρούν μεταξύ τους, πώς σχετίζονται. Τώρα αυτό θέλει χρόνο. Όχι το να περπατήσετε, αλλά το να παρατηρήσετε τα πράγματα μεταξύ τους. Ξέρω, ακούγεται πραγματικά ασαφές, αλλά προσπαθώ να το κάνω πραγματικά όλη την ώρα πλέον. Τρίτον, μελετήστε το φως. Το πρώτο συστατικό της φωτογραφίας είναι το φως. Άρα παρατηρήστε το. Δείτε από πού έρχετε και πού δημιουργούνται σκιές. Αν έχετε μια εκπληκτική ανατολή, ξέρετε βέβαια από πού προέρχετε και ξέρετε τι θα αποτέλεσμα θα πάρετε. Σε ένα αρχιτεκτονικό γύρισμα όμως, έχετε κάτι διαφορετικό. Έχετε ένα κτίριο, έχετε φώτα, την κατεύθυνση του φωτός, διαφορετικές γωνίες, σκιές. Σε οποιαδήποτε σκηνή, όταν κινείστε, προσαρμόζεται αυτό που κοιτάτε, αυτό που βλέπει η κάμερά σας λοιπόν. Η σκηνή αλλάζει όπως και το βάθος και οι παραλλαγές στο φως. Και αυτό είναι λοιπόν όταν λέω να μελετάμε το φως και τη σύνθεση απλά περπατώντας. Τότε είναι που θα αρχίσετε να βλέπετε πράγματα που είναι πιο ενδιαφέροντα από το να τραβάτε μια φωτογραφία. Πόσες φωτογραφίες χρειάζομαι? Νομίζω ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν θέλετε πραγματικά να βγάλετε 50 φανταστικές φωτογραφίες το ίδιο θέμα. Αν βγείτε έξω λοιπόν για να τραβήξετε φωτογραφίες, ψάχνετε να πάρετε μία ή δύο. Αν μπορώ προσωπικά να πάρω μία φωτογραφία που να αξίζει να μπει στο πορτφόλιο μου, αυτή είναι μία τεράστια επιτυχία. Μην περιμένετε λοιπόν εκατοντάδες υπέροχες φωτογραφίες κάθε φορά. Είναι μια αργή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πρέπει να μελετήσετε το φως. Η φωτογραφία στην πιο απλή της μορφή είναι σχέδιο με φως. Έτσι, εάν δεν μελετάτε το φως, δεν έχετε μελετήσει αυτό που κάνετε. Πέμπτον, σιγουρέψτε ότι έχετε το σωστό φακό. Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ισχύει για μένα, γιατί συνήθως χρησιμοποιώ ένα φακό. Αλλά άμα χρησιμοποιούσα περισσότερους, θα ήταν ένα σημείο το οποίο θα το παρατηρούσα. Τίνω λοιπόν προσωπικά να χρησιμοποιώ το Sony 1635, τον ευρυγόνιο. Επομένως, δεν αλλάζω τους φακούς μου τόσο συχνά. Έκτον, χρησιμοποιήστε ένα τρίποδο. Έφτασε η στιγμή που βάζω τη φωτογραφική μου μηχανή σε τρίποδο. Θα τραβήξω φωτογραφίες μόνο με τη φωτογραφική μου μηχανή σε τρίποδο. Εκτός αν υπάρχει πολύ καλός λόγος για τον οποίο δεν μπορώ. Όταν η κάμερά μου είναι σε τρίποδο, αυτή είναι η στιγμή που μου λέει ότι είμαι έτοιμος να τραβήξω μια φωτογραφία. Η κάμερα στο τρίποδο λοιπόν, σημαντικό. Έβδομο, επιλέξτε το διάφραγμα. Συνήθως είναι F8 με F16. Αυτό είναι το μόνο που συνηθίζω να χρησιμοποιώ. Επιλέξτε το σημείο εστίασης 8. Αυτή είναι η μόνη άλλη μεταβλητή πραγματικά.
σε ποιο σημείο της σκηνής εστιάζουν. Αρκετά συχνά είναι το 1 τρίτο της διαδρομής, κάτι που είναι ένας πολύ καλός και εμπειρικός κανόνας, αν ψάχνετε για κάποιον τέτοιον. Π.χ. σε ευρυγόνιο φακό, σε κάμερα πλήρους καρέ, με εστιακή απόσταση 17 mm δηλαδή, ισχύει ο παραπάνω κανόνας. Με το F8 είστε πιθανώς εντάξει στο 90% των περιπτώσεων. 9. Εστιάζουν. Και 10. Τραβήξτε τις φωτογραφίες σας. Φωτογραφίες, τα ακούσατε? Ναι, τρεις φωτογραφίες. Τραβάω μία φωτογραφία με τη σωστή έκθεση, μία δύο στάσεις υπερέκθεση και μία δύο στάσεις υποέκθεση. Δεν μπορώ να θυμηθώ αν αυτή είναι η σειρά με την οποία τα παίρνει η μηχανή μου, αλλά δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Αυτό που κάνω λοιπόν μετά είναι να συγκεντρώσω τις φωτογραφίες και αργότερα στο Lightroom χρησιμοποιώ το υπέροχο HDR Merge. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, παίρνω φωτογραφίες υψηλής ποιότητας, οι οποίες έχουν όλες τη δική μου εμφάνιση, αίσθηση και στυλ. Και πάμε τώρα στα νέα της εβδομάδας. Η Skyloom, η γνωστή εταιρεία πίσω από το επιτυχημένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων Luminar, έχει ετοιμάσει πρόγραμμα για φορητές συσκευές. Συγκεκριμένα το Skyloom ImageMe, το νέο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας εταιρείας για smartphones. Η Skyloom τα τελευταία χρόνια έχει γίνει γνωστή για τα προγράμματα επεξεργασίας με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, όπως είναι το Luminar Neo. Η φωτογράφηση και η επεξεργασία μέσω smartphone είναι γεγονός ότι κερδίζει περισσότερο έδαφος. Γι' αυτό η εταιρεία αποφάσισε να κυκλοφορήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Όπως αναφέραμε και παραπάνω, τα προγράμματα επεξεργασίας της Skyloom έχουν να κάνουν εργαλεία που βασίζονται στη τεχνητή νοημοσύνη. Με το ImageMe, η Skyloom θέλει να μεταφέρει αυτή την τεχνολογία στα κινητά τηλέφωνα. Η εφαρμογή φροντίζει για όλα τα κλασικά ζητήματα, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τις σκιές, τα highlights, την αντίθεση και πολλά άλλα. Το ImageMe αναλύει κάθε εικόνα και μπορεί να αναγνωρίσει πρόσωπα. Οπότε οι προσαρμογές εφαρμόζονται ανάλογα με το θέμα της εικόνας σας. Το ImageMe σας επιτρέπει επίσης να αντικαταστήσετε τον ουρανό, όπως κάνει με πολύ μεγάλη επιτυχία το Luminar Neo. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Erase και να απαλλαγείτε από τυχόν ανεπιθύμητα αντικείμενα στις εικόνες σας. Να σημειώσουμε ότι η εφαρμογή είναι εξοπλισμένη με τη λειτουργία Remove Power Lines του Luminar Neo. Αυτό το εργαλείο σας επιτρέπει να αφαιρέσετε τυχόν ενοχλητικές γραμμές που παρεμβάλλονται στις εικόνες σας, όπως καλώδια ρεύματος με ένα μόνο κλικ. Το ImageMe είναι μια εφαρμογή επιπληρωμή. Ωστόσο, μπορείτε να κάνετε δωρεάν δοκιμή για 7 μέρες και να δείτε άμα σας βολεύει ή όχι. Μόλις ολοκληρωθεί η δοκιμαστική περίοδος, έχετε πολλές επιλογές αγοράς. Εβδομαδιαία συνδρομή με κόστος περίπου 6 δολάρια, ετήσια συνδρομή με κόστος 36 δολάρια. Επίσης, μπορείτε να το αγοράσετε μια και για πάντα σε κόστος 60 δολαρίων. Προσωπικά, τη θεωρώ πολύ ακριβή εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Η Adobe κυκλοφόρησε νέα εργαλεία masking για το Lightroom, που θα κάνουν την επεξεργασία πολύ πιο εύκολη και γρήγορη. Το Adobe Lightroom προσφέρει ήδη κάποιες δυνατές επιλογές για masking, που σας επιτρέπει να επιλέξετε το θέμα ή τον ουρανό στην εικόνα σας. Αλλά η Adobe είναι διατεθειμένη να προσθέσει νέα, πιο ισχυρά εργαλεία μασκαρίσματος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία το ονομάζει Adobe Sensei, Select People, μπορείτε να εντοπίσει άτομα ή ομάδες σε οποιαδήποτε εικόνα. Και μάλιστα σας επιτρέπει να επιλέξετε συγκεκριμένα μέρη του σώματος, όπως το δέρμα του προσώπου, δέρμα σώματος, μάτια, δόντια, χείλη, μαλλιά και πολλά άλλα. Έτσι, η επεξεργασία προσώπου γίνεται ακόμα πιο εύκολη με τη χρήση του Lightroom μόνο. Select Objects. Ένα άλλο εργαλείο, το Select Objects, σας επιτρέπει να επιλέξετε ένα θέμα ή αντικείμενο με δύο τρόπους. Μπορείτε απλά να καλύψετε το επιθυμητό αντικείμενο ή θέμα με το Brush Select ή να σχεδιάσετε ένα ορθογώνιο σχήμα γύρω από το αντικείμενο με το Rectangle Select. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, το εργαλείο αυτό θα βελτιώσει αυτόματα την επιλογή του αντικειμένου ή θέματος για να δημιουργήσει μια μάσκα με ακρίβεια. Select Background. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει η αναβάθμιση της διαδικασίας επιλογής του φόντου. Μέχρι στιγμής μπορούσατε να επιλέξετε τον ουρανό μόνο μέσω μιας έξυπνης μάσκας ή να επιλέξετε το φόντο σας αντιστρέφοντας μια μάσκα του θέματος. Τώρα όμως προσθέθηκε η επιλογή δημιουργίας μάσκας για φόντο με ένα και μόνο κλικ, κάνοντας τη διαδικασία πολύ πιο απλή. Τέλος, η Adobe έχει επίσης εισάγει νέες ισχυρές προεπιλογές με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης για πορτρέτα, οι οποίες είναι διαθέσιμες και για smartphones. Η νέα κατηγορία προεπιλογών έχει σχεδιαστεί για να εντοπίζει και να βελτιώνει γρήγορα ένα πορτρέτο, να στοχεύει στην επεξεργασία συγκεκριμένων χαρακτηριστικών με διαθέσιμες προεπιλογές για βελτίωση των ματιών, λεύκαση των δοντιών και άλλα. Η Adobe φέρνει νέες ισχυρές προεπιλογές και για τον ουρανό και το θέμα συνολικά. Σύμφωνα με την Adobe, οι νέες δυνατότητες κυκλοφορούν ήδη στο Lightroom για Windows και για Mac, αλλά και για iOS, Android και iPadOS, ChromeOS και Web Browsers. Τέλος, σε μια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από το DxOMark, το Google Pixel 7 Pro είναι επίσημα το καλύτερο καμεροκινητό της αγοράς.
Το Google Pixel 7 Pro σπάει κάθε ρεκόρ στο DxOMark. Όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφαία θέση της κατάταξης στο Global Ranking σύστημα, αλλά και στην πρώτη θέση στην Ultra Premium κατηγορία. Τα κυρία χαρακτηριστικά της κάμερας του είναι το εξής: Primary φακός 50 MP με 1 προς 1,31 inches sensor RAM, ένας Ultra Wide φακός 12 MP με 1 προς 2,86 inches sensor RAM, ένα τηλεφακό 48 MP και βίντεο στα 4K 30 και 60fps ή στα 1080p ή στα 30-60fps ανάλογα. Με βαθμολογία κάμερας 147 βαθμούς στο DxOMark, το Google Pixel καταφέρνει να βρεθεί στην κορυφή της κατάταξης 5 χρόνια μετά το Google Pixel 2, το οποίο ήταν και η τελευταία συσκευή της Google που είχε καταφέρει να πετύχει κάτι ανάλογο. Το Pixel 7 Pro παρουσίασε πολύ σταθερά αποτελέσματα σε όλες τις κατηγορίες δοκιμών. Παρόλο που δεν πέτυχε τις κορυφαίες βαθμολογίες στις υποκατηγορίες φωτογραφίας ή του βίντεο, εξακολουθεί να συναγωνίζεται τα καλύτερα κάμερο κινητά και συνολικά αποτελεί αυτή τη στιγμή την καλύτερη επιλογή για τους χρήστες. Αλήθεια, εσείς τι τηλέφωνο χρησιμοποιείτε για την καθημερινή σας δουλειά και τις καθημερινές φωτογραφίες? Φίλοι και φίλες, άλλο ένα podcast της σειράς Photography It's a Hobby After All έφτασε στο τέλος του. Αν σας άρεσε, βαθμολογήστε την προσπάθειά μου στα Apple ή Google Podcast, στο Spotify ή σε όποια πλατφόρμα μας ακούτε. Έτσι θα δοθεί δυνατότητα σε περισσότερα άτομα που είναι λάτρες της φωτογραφίας να το ανακαλύψουν. Για τυχόν λάθη, παραλήψεις ή έστω για ιδέες που τυχόν έχετε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου μέσω μηνύματος στα social media, Facebook, Messenger, Instagram, ψάχνοντας το προφίλ μου Φωτοκιάκωτος. Ή ακόμα, μπορείτε να επισκεφτείτε το site μου στο photokiakotos.com και να διαβάσετε το blog που διατηρώ εκεί με πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Ως την επόμενη εβδομάδα. Keep shooting, keep creating, enjoy photography. Γεια σας.